Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος των οικολόγων, ο κύριος Γιώργος Περδίκης. Για τον ΑΚΑΜΑ θα μιλήσουμε και πάλι. Κύριε Περδίκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλή χρονιά στους συντελεστές της εκπομπής σας. Καλή χρονιά και σε εσάς. Όλους από τους δημοσιογράφους μέχρι τους οπερατέρ, τους σκηνοθέτες, τους ηχολήπτες, όλους εύχομαι καλή χρονιά. Σας ευχαριστούν όλοι. Κύριε Περδίκη, υπάρχουν δύο ζητήματα τώρα για τον ΑΚΑΜΑ. Από τη μία είναι το γεγονός και το αναγνωρίζουν όλοι νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι από τη δεκαετία του 80, δεν τους έχουν δοθεί αποζημιώσεις, δεν έχει γίνει απαλωτρίωση της γης τους κτλ. Και από την άλλη είναι το περιβαλλοντικό ζήτημα του ΑΚΑΜΑ και η διαχείριση αυτού του θησαυρού της Κύπρου. Εντάξει, δεν υπάρχει για αυτούς που εμείς συζητούμε. Γιατί πρέπει να τους διαχωρίσουμε, έτσι, για τις μεγάλες ιδιοκτησίες που είναι κλεισμένες μέσα στο δάσος, δεν υπάρχει κανένα θέμα αποζημίωσης. Δεν έχουν δικαίωμα ανάπτυξης και δεν δικαιούνται να διεκδικούν οποιαδήποτε αποζημίωση. Και είναι για αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση που εμείς έχουμε θέσει κόκκινη γραμμή και είμαστε σε πλήρη αντίθεση με την κυβέρνηση, η οποία ανατρέπει με την σημερινή της απόφαση προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία είχε αποφασίσει ότι επουδενή δεν θα δοθεί ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές, ναι. Θα τους διευκολύνει να μεταφέρουν τα διοκτησιακά τους δικαιώματα αλλού και να τύχουν ανάπτυξη αλλού, ναι. Για να σταματήσουν να πιέζουν. Ναι. Γιατί αυτοί οι μεγάλοι ιδιοκτήτες είναι που πιέζουν για ανάπτυξη μέσα στον πυρήνα του ΑΚΑΜΑ. Δεν είναι οι μικροϊδιοκτήτες. Τους μικροϊδιοκτήτες τους χρησιμοποιούν σαν στότσιν που λέμε στην Κυπριακή, σαν πρόχωμα, λοιπόν, σαν πρόφαση. Αυτοί λοιπόν οι μεγαλοϊδιοκτήτες, για να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, εξασκούν σαν στην κυβέρνηση τα τελευταίους μήνες, χρόνια θα έλεγα, πίεση, συνεχή πίεση για ανατροπή της προηγούμενης απόφασης της προηγούμενης κυβέρνησης, που απαγόρευε ουσιαστικά την ανάπτυξη μέσα στο δάσος και κέρδισαν αυτήν την απόφαση την εκτεσινή του Πολιτικού Συμβουλίου που ανοίγει μία πόρτα, μία ελπίδα, υπό προϋποθέσεις βέβαια, όπως λέει ο Υπουργός. Αλλά ξέρετε, στην Κύπρο ζούμε, όλοι ξέρουμε ότι οι προϋποθέσεις και οι δεσμεύσεις καταργούνται μία νυχτή. Ισχύει το ρητόν με το παρά μου και με την κυρά μου, ότι θέλω κάνω αν έχω λεφτά και διασυνδέσεις με το Προεδρικό. Και οι φόβοι και οι ανησυχίες μας είναι τεράστιοι. Επειδή... Γιατί από τον καθολικό όχι, δεν θα πάρετε ανάπτυξη μέσα στην καρδιά του ΑΚΑΜΑ. Τώρα μπήκε ένα ερωτηματικό. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Περδίκη, γιατί σας περιμένω στον τρίτο και μας πιέζουν. Πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Πώς θα αντιδράσουν οι περιβαλλοντιστές? Η αντίδραση των περιβαλλοντιστών είναι η υπόθεση των περιβαλλοντιστών. Εμείς, ας πούμε, τι θα κάνουμε ως κήρυγμα οικολόγου. Ως κήρυγμα οικολόγου. Εμείς θα αναφέρουμε τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εκστρατεύσουμε και μες στην Κυπριακή κοινωνία, αλλά και στο παγκόσμιο ευρωπαϊκό, παγκόσμιο περιβαλλοντικό κίνημα, για να εκτεθούν οι ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες απειλούν σοβαρά έναν ευρωπαϊκό και παγκόσμια σημασία βιότοπο. Μάλιστα, κύριε Περδίκη, σας ευχαριστούμε. Πρέπει να μιλήσετε στο τρίτο. Γεια σας, καλή σας μέρα.